Καλημέρα σας. Ξυπνήσαμε, η ώρα είναι 8.30. Φοβερά θα πάει η σημερινή ημέρα σε θέμα ύπνου και σε θέμα του οτιδήποτε. Έχουμε έρθει να φάμε πρωινό, όλα φοβερά. Θα φύγουμε τώρα σε λιγάκι, ελπίζω να μην τρέχουμε μανιακά στο δρόμο, για να πάμε στον προορισμό μας. Ελπίζω να προλάβουμε, πάω να φάω και θα σας ενημερώσω συνέχεια. Όλο λάθος. Όλο λάθος. Δεν μπορώ. Και πάμε πάλι Χανιά. Θα δούμε τώρα πού θα μας βγάλει αυτή η μέρα. Το σημερινό έχει πάει πάρα πολύ λάθος. Θέλω να σας πω λίγο τι έγινε. Θες να τα εξηγήσεις εσύ, γιατί τα εξηγείς καλύτερα από μένα. Ωραία. Πάμε λοιπόν. Λοιπόν, σήμερα ήταν να πάμε Πρέβελη. Αυτό είναι στο Ρέθυμνο. Οπότε εμείς που δεν έχουμε αυτοκίνητο εδώ στην Κρήτη, έπρεπε να πάρουμε το κτέλ από τα Χανιά, να πάμε στο Ρέθυμνο και από το Ρέθυμνο να πάρουμε άλλο κτέλ για να πάμε Πρέβελη. Λοιπόν, τα είχαμε βρει όλα στο ίντερνετ. Τιμές, δρομολόγια, όλα. Τα πάντα. Ήμασταν ευχαριστημένοι. Κοιμόμαστε 3 ώρες. Είμαι full. Ναι. Κοιμόμαστε 3 ώρες. Πάμε να πάρουμε το κτέλ για Ρέθυμνο. Το παίρνουμε το κτέλ για Ρέθυμνο. Μία ώρα και ένα τεταρτό, δεν είναι κάτι. Φτάνουμε τέλος πάντων στο Ρέθυμνο, ναι. Και πάμε να πάρουμε εισιτήριο για Πρέβελη και μας λέει δεν υπάρχει το δρομολόγιο, δεν το έχουμε ξεκινήσει ακόμα. Καθόμαστε με τη Λία κάτω και είμαστε σε φάση ωραία. Crisis management, ψάχνουμε παραλίες. Κανένα δρομολόγιο δεν υπήρχε τύπου πριν τις 2. Λέμε ωραία, τέλεια. Τι σκατά θα κάνουμε και απλά γυρίσαμε πίσω. Και αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι, αλλά δεν θα το πούμε για να μην μας φτύσει. Φτύσετε, ναι, για να μην μας φτύσει κάποιος. Και αν πάμε με το καλό, θα σας το πούμε αύριο. Σήμερα πάντως μόνο θα πάμε για μπάνιο εδώ πέρα στους Αγίους Αποστόλους και στην Αγία Μαρίνα, που ελπίζω να μην σκάσει κανένα λάστιχο για κανένα λεωφορείο και να φτάσουμε. Πάντως το αυριανό αξίζει πάρα πολύ αν πάμε. Έχει πολύ ωραίο λίγο. Μην μιλάς. Μην το ρουσιζεύεις. Αυτά. Θα λέμε σε λίγο. Δεν το πιστεύω ότι πήγαμε Ρέθυμνο και γυρίσαμε μέσα σε 3 ώρες. Δε. Ότι δεν κοιμηθήκαμε, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ότι χάσαμε όλο μας τον ύπνο, έχουμε κοιμηθεί 3 ώρες για αυτό το πράγμα. Και ξύπνησαμε και τον άνθρωπο να μας φτιάξει το πρωινό. Να σας πω κάτι, το σύμπαν θα μας φέρει κάτι καλό. Δεν ξέρω τι θα είναι αυτό, αλλά θα μας φέρει. Εγώ κάτι ζήτησα, δεν θα το πω δημόσια. Όποιος θέλει να μάθει τι ευχήθηκε η Λία, μπορεί να μου στείλει μήνυμα. θα σας ενημερώσω. Δεν είναι κατάδια της influencer η οποία βγάζει τέτοιο. Θέλω να βγάλω φωτογραφία της Φίλη πίσω, φοβερά. Εντάξει, δεν έχει κόσμο, μπορεί να έχει 5 άτομα μπροστά, αλλά κοιτάνε και τα 5. Τι πρέπει. Άρα, λέει, αυτό το κρίμα είναι να είσαι όμορφη, ρε φίλε. Αυτό είναι το κρίμα πραγματικά. Αυτό το κρίμα είναι να είσαι όμορφη. Λοιπόν, για να δείτε πόσο πολύ με τη Λία είμαστε διχασμένες προσωπικότητες, έχουμε πάρει σούσι και ναργιλέ, αλλά ταυτόχρονα έχουμε πάρει αϊστή και λεμονάδα και έχουμε δίπλα και τα βιβλία μας που διαβάζουμε. Γενικότερα είμαστε τόσο διχασμένες προσωπικότητες που τα έχουμε πάρει ακριβώς τέτοιο. Μισά-μισά, είμαστε νομίζω η καλύτερη επιλογή για κάποιον. Βολευόμαστε σε οτιδήποτε. Πάμε στο ξενοδοχείο, χαμός. Να ετοιμαστούμε να βγούμε απογευματάκι, βολτίτσα. Καλά, χαμός. Να πω στα παιδιά ότι έβαλε το ίδιο φόρμα γιατί χθες δεν έβγαλα φωτογραφία. Θα πάω να αλλάξω το πίσω. Απλά θα είναι ο ίδιος αντίθεση. Δεν πειράζει μόνο και εσύ. Λοιπόν, life hack. Έτσι λέω αυτά. Ναι. Όταν δεν έχεις luck, θα πέφτεις λίγο αποσμητικό. Θα το κάνεις έτσι, δεν θα κάνεις μπάνιο βέβαια. Θα το πάρεις στο σπίτι σου γιατί μένει έξω. Εντάξει, ψέμα, η Λία ποτέ δεν κάνει μπάνιο, οπότε εντάξει. Είναι όλα καλά. Οπότε γεια! Γεια! Καλά εσύ! Ωραία. Και θα βάζετε στις πίτρες σας. Εγώ πήγα περάσει, θέλω να ξέρω σε πάρω λακ. Οπότε αυτό. Παρόλο όλα τα πράγματα που έγιναν σήμερα, έχω να πω ότι αυτό που ζούμε αυτή τη στιγμή αξίζει και με το παραπάνω, οπότε αυτό. Είμαστε καλυμμένοι. Η Λία λέει έτοιμα αυτά τα ρούχα, λες και θέλω να δίνω κάποια. Αλλά εγώ σου τύπος μου δεν θέλω να δίνω κανένα. Μην πες πάνω στον άνθρωπο. Thank you.
Λοιπόν, άκου τι είναι το vlog. Εγώ μιλάω στην κάμερα. Εσύ μιλάς στην κάμερα μαζί μου. Και λες κάτι. Έλα από εδώ. Και λες κάτι, πες κάτι. Από πού είσαι. Από πού είσαι. Είμαι από τη Κρήτη. Από πού ξέρουμε. Πες μας για την Κρήτη. Όπα, περίμενα, θα δεν είσαι βάρος μου. Όλα θα χρησιμοποιεί, δεν είναι αντίον σου. Ναι, γυμνό δεν κάνω. Γεια, εντάξει, αυτή είναι η φίλη μου εδώ πέρα. Νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο σου έχει συμβεί. Αν ήταν χειμώνα. Η πολυξένη, πολυξένη Ελλάδα. Δεν βρίζουμε στο vlog! Έλενα, θα βάλεις μπιπ εδώ πέρα, εντάξει. Θα βάλεις μπιπ. Αυτή είναι πολύ ξένη, αυτά είχα να πω. Καληνύχτα σας. Εγώ να πω ότι θέλω παπουτσάκι και σταυρουδάκι, γιατί μου είναι τραγικό όνομα. Τον έχουμε αυτή. Τον έχουμε αυτή. Φοβερά, φοβερά. Η ώρα είναι 7:26. Πολύ σοβαρή περίπτωση να το σήμερα. Ναι, υπάρχει σοβαρή περίπτωση αυτό το τελευταίο vlog που κάνω. Γενικά. Ό,τι καταγραφίστηκε. Ωραία. Οπότε πάμε στο κτέιλ. Και αν τελικά υπάρχει αυτό το μέρος που θέλουμε να πάμε και δεν το έχουμε βγάλει από το μυαλό μας, θα σας ενημερώσουμε. Παιδιά, έχει κρύο. Παιδιά, φτάσαμε. Καλημέρα. Είμαστε στο φαράκι της Σαμαριάς. Είμαστε στην κορυφή του βουνιού του φαραγγιού της Σαμαριάς. Παιδιά, φτάσαμε. Έχει πάρα πολύ κρύο. Δεν μπορώ να σας εξηγήσω. Έχει υπερβολικά πολύ κρύο. Παίρνει δυνάμεις για το 7ωρο περπάτημα. Ήρθαμε να κάτσουμε μέσα γιατί τουρτουρίζαμε. Λέω μου, δεν θέλω να πάρει μια σοκολάτα. Ναι. Λοιπόν, δεν ξέρω τι είναι αυτό το σχολιάζω. Το κοντινότερο που βρήκαμε να σκεπαστούμε. Τα αγοράσαμε μια μπλούζα η οποία είναι φόρμα. Είμαστε σαν μικροί πρόσκοποι. Παύλα άντρες, παύλα... Είμαστε στα χείλη. Είμαστε σιαμές. Είμαστε σιαμές. Θέλω να πω δύο πράγματα. Πρώτον, μας είπαν ότι δεν ξανέχει πολύ τόσο κρύο εδώ πάνω και τόσο αέρα. Και δεύτερον, μας είπαν στις τάσεις να τρέχουμε, να πηγαίνουμε να πηγαίνουμε και τόσο νικότερο στο κεφάλι μας. Τουλάχιστον φτάσαμε πραγματικά. Πολύ ενθαρρυντικό αυτό. Έχω μάθει από τη μαμά μου, γιατί έριξε πλάνο σου μέρα. Έχω μάθει από τη μαμά μου, όπου πηγαίνω να παίρνω ένα τέτοιο. Και να βλέπεις τι είναι το καθένα. Να ξέρω που βρεις. Λοιπόν, το ένα, το είδα εδώ, ξυλόκαστρο. Είμαστε στα 1700 μέτρα και κάναμε 40 λεπτά περπάτημα. Πότε κάναμε 40 λεπτά. Βιβίτρια μου τα πόδια μου. Πότε κάναμε 40 λεπτά. Και επίσης συνέχεια καταράχτη. Φοβερά. Έκανες. Σαν πολύ πέταξε. Μαμά, σε ευχαριστώ πολύ που μου έμαθες από μικρή να παίρνω εφόδια και τα περάκια στις συνδρομές μου και να μην αγοράζω. Μαμά, της λέω σε ευχαριστώ πολύ γιατί και εμένα με το έμαθες αυτό. Πώς μπορεί να βαριέται κάποιος για να φτιάξει πυργάκια. Να θα τα πάρω να ρίξω. Νομίζω δεν θα φτάσουμε ποτέ κάτω. Θα μένουμε για πάντα σε αυτό το βαράκι. Θα κατασκηνώσουμε εδώ. Συγγνώμη στις δρομητές και subscribers που με βλέπετε σε αυτή την ελληνή κατάσταση. Εγώ έχω λίγο δύο μάτια στους νόμους πήγες. Εντάξει, τώρα τα έχω δει όλα. Άντε, πήγε, πήγε, στο ψέμα το καπέλο! Κάθομαι πάνω σε ένα βράχο, έχω να σας πω ότι αυτός είναι ένας μας instructor τον οποίο γνωρίσαμε. Το ξέρω εγώ. Αυτή η Ηλία. Θέλω πραγματικά να σας πω ότι αυτό που βιώνουμε και βλέπουμε σήμερα δεν το μπορεί να καταγραφεί. Είναι τόσο όμορφο και υπέροχο που... Επίσης έχω πέσει 17 φορές σήμερα. Μπροστά είναι ο instructor, ο οποίος με έχει σώσει, με έχει πάρει σαν ψέμα, με έχει σηκώσει. Αλλά δεν είναι. Υπάρχει ένα γεφυράκι που δεν παίζει. Άμα δεν την κουβαλήσω δεν παίζει. Δεν παίζει να το βγάλει. Όπως καταλαβαίνετε, δεν έχει πέσει παντού. Δεν έχω παίζει, ψέμα. Αγαπητοί τηλεθεατές, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, Ελληνίδες Έλληνες, ποιον πιστεύετε? Καλά ήταν. Μόνος, περπατάω μόνος. Σκέψη και συναισθήματα. Όλα φοβερά, πάμε. Είναι τέλειο, είναι πανέμορφο, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Εσείς κύριε Μάνο, τι έχετε να πείτε για μας? Για εσάς, να πω. Καιρός είναι που σας βρήκα. Είμαστε καλές. Εντάξει, εντάξει. Θα σας φλέξουμε και το εγκόμιο, το είπαμε. Μην το ξεφυλίσουμε κι όμως. Έλα. Μετά από δεν ξέρω κι εγώ πόσες ώρες φαίνεται το τέλος αυτού του φαραγγιού.
ξεκουράσαμε. Τώρα που ξεκουράστηκε, να έχουμε το κόπ. Γιατί πριν νομίζω έβγαζε λόγο τουλάχιστον. Απλά έβγαζε ήχους. Δεν είναι τέτοιο κράτο. Είναι ό,τι καλύτερο μπορείτε να κάνετε. Να σας αφήσουμε εδώ κάτω. Να κάνεις πληροφορίες για τον καλύτερο ψυχαγωγό. Τον οποίο μπορείτε να βρείτε, είναι ο άνθρωπος πέρα από το ότι είναι πάρα πολύ fit και θα νιώσετε πάρα πολύ άσχημα που θα πηγαίνετε μαζί του. Θα σας βοηθήσει με τα πάντα, είναι και ιστορικός, οπότε μπορεί να σας πει ό,τι θέλετε, κάνει φοβερή ξενάγηση. Οπότε γενικά ναι, θα σας, όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να μας ρωτήσει και να σας ενημερώσει. Εδώ, το of the day. Καλά, χαμός. Α, το σαγόνι μου. Ωραία. Απλά φοβάζω αυτό το βίντεο για να πω ένα πράγμα. Πονάω. Πας πολύ γρήγορα. Θέλω να δείξω που πονάω. Πονάει το κότσι μου. Τι είναι το κότσι? Καλά, θα πας μέσα στο λιμάνι, εγώ το ξέρεις έτσι. Αυτό δεν είναι το coach. Αυτό πονάει. Πονάει εδώ, τένοντας είναι. Ναι. Εδώ. Και η γάμπα. Καλά χαμός. Η ώρα είναι 5. 5. Αύριο το πρωί φεύγουμε. Βράδυ φεύγουμε. Αύριο το βράδυ φεύγουμε. Δεν θέλω. Δεν θέλω. Θέλω να μείνω για πάντα εδώ. Θα έχουμε προθέσει να ξαναρθούμε τον Μάρκος. Ναι, λοιπόν, πάντως, να έρθετε. Και να πάρετε και εμένα μαζί. Παιδιά, όποιος θέλει να πάρει τη Λία μαζί του σε επόμενο ταξίδι του, σας παρακαλώ πολύ, ενημερώστε. Στην Κρήτη, γενικά δεν είμαι σε προτάσεις. Να την πάρει, να την τέτοια. Ενημερώστε με και θα την ενημερώσω εγώ μετά. Έξι. Αυτό. Να είστε καλά. Πας. Καλημέρα, έχουμε μαζέψει πράγματα και πάμε γρήγορα, πάρα πολύ γρήγορα να κάνουμε κάποιες δουλειές και να φύγουμε, να βγούμε στην παραλία, γιατί σήμερα το βράδυ φεύγουμε. Μία κάποια κούραση την νιώθω ρε παιδί μου, δεν σας πω ψέματα. Αλλά φοβερά πράγματα, φοβερά. Είμαι σίγουρη ότι θα γράφουν από κάτω ποια είσαι. Πώς είδες με τη Λία σε αυτές τις διακοπές, τρέχουμε να προλάβουμε. Ναι, να προλάβουμε, γιατί φεύγει το καράβι μας σε μία ώρα και εμείς είμαστε ακόμα στα Χανιά. Με τα μαγιό. Ωραία, η κατάσταση θα πάει εξαιρετικά. Αν μείνουμε στα Χανιά, εντάξει, δεν μας πειράζει. Αλλά τρέχουμε γενικά, τρέχουμε. Αν δείτε το story που πλέον, σημαίνει ότι όλα φοβερά. Τι πας τα φώτα? Ζερίνει λίγο μέσα στο κουτί. Δεν νομίζω ότι ακουγόμαστε. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Παιδιά, φεύγουμε. Φεύγουμε. Κάνουμε μαθηματικά τώρα. Έχουμε 18 λεπτά. Θα βγούμε έξω να το μετανιώσει. Δεν θέλω. Απλά δεν θέλω. Άτσι, χαμός. Είναι το αγαπημένο μου πλοίο, παιδιά. Δώσανε φαΐ. Χωρίς να τους δώσω αυτό το τυπικό πάρσο. Σας κάνω φοβερό outro το σπίτι, απλά δείτε εδώ πέρα τη Λία να τη χαιρετήσετε. Και χαρήκα μου που ήταν σε αυτό το βίντεο και μας συνόδευσε σε αυτό το ταξίδι. Γεια σου! Αντίο! Bye! Καλησπέρα! Γεια σας! Γυρίσαμε! Τι κάνετε? Χυστήκατε? Καλά. Και μόλις έφτασα στο σπίτι μου, αυτό ήταν το vlog, παιδιά, για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Αυτό, μέχρι το επόμενο βίντεο να είστε καλά και πολλά φιλάκια. Kisses. Και πείτε μου οτιδήποτε θέλετε να δείτε σε αυτό το κανάλι, σκέψεις, συναισθήματα. Περιμένω κάτω στα σχόλια. Φιλάκια!
Wake me up.